Τώρα θα συνεχίσουμε επίσης με τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, αρχιτέκτονα επίσης, Τάση Παπαϊωάννου, που εγώ δεν γνώριζα ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το γραφείο. Καλησπέρα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, γιατί βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας να μοιραστώ σκέψεις πάνω στην δουλειά, στο αρχιτεκτονικό έργο του γραφείου Ιωάννου Σωτηρόπουλου και Βαλγκίντερ. Τυχαίνει με τον Μπάμπη και τον Τάσο να ανήκουμε λίγο πολύ στην ίδια γενιά αρχιτεκτώνων, μια που σπουδάσαμε στην ίδια σχολή, στα ίδια σχεδιαστήρια, είχαμε λίγο πολύ τους ίδιους δασκάλους. Και μου φαίνεται ακριβώς αυτή η σχέση του Μπάμπη και του Τάσου με τη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου υπάρχει σαν ομφάλιος λόρος που ενδεχομένως συνέχει όλα τα έργα αυτά που βλέπουμε και θα δείτε ενδεχομένως και αργότερα. Βέβαια, εγώ ήμουν λίγο μικρότερος, συμφοιτητής με τον νεότερο αδερφό του Μπάμπη, τον Αντρέα, τον αγαπημένο μου φίλο. Αλλά πάντα στη Σχολή Αρχιτεκτώνων, ξέρετε, οι φοιτητές κρυφοκοιτάνε τους μεγαλύτερους, βλέπουν τη δουλειά τους, τα έργα τους. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία μέσα στις σχολές. Διδάσκεσαι από τη δουλειά των μεγαλύτερων. Τους θυμάμαι, τους δυο, τον Μπάμπη και τον Τάσο, σκυμμένους πάνω στο σχεδιαστήριο, στην οδό του Κηδίδου του γραφείου, να δουλεύουν σε παλιούς καιρούς, πιθανά να το θυμόσαστε. Το θυμάμαι γιατί εμείς κάναμε τη διπλωματική ακριβώς από πάνω σας. Τους θυμάμαι λοιπόν πάνω στο σχεδιαστήριο, σκυμμένους με τα φωτιστικά, να παλεύουν πάνω στο σχέδιο με εκείνα τα εργαλεία που είχαμε εκείνο τον καιρό, το μολύβι, το ραπιντογράφο. Μετά τους ξανασυνάντησα στο πρώτο τους γραφείο, υπερυψωμένο ισόγειο εκείνο, ημιυπόγειο το πρώτο, απέναντι από το Ίδρυμα Ερευνών. Είχαμε και μια πολύ σύντομη χρονικά συνεργασία. Από εκείνο τον καιρό θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το ανήσυχο πνεύμα του Μπάμπη, την ελεύθερη ματιά του πάνω στα πράγματα, αλλά επίσης και την πεισματική επιμονή και υπομονή του Τάσου πάνω σε κάθε δύσκολη κατασκευαστική λεπτομέρεια. Τον θυμάμαι σαν τώρα να παίρνει τη μηχανή του και να φεύγει γρήγορα για να πάει να επιβλέψει σε κάποιο μαγαζί που τον ζητούσαν, ας πούμε, οι τεχνίτες να τους δώσει μια οδηγία. Επίσης θυμάμαι κάτι που μου φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικό στη δουλειά τους, την διαρκή διάθεση πειραματισμού πάνω σε νέες μορφές, σε νέα υλικά, σε νέες κατασκευαστικές μεθόδους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα νήμα που διατρέχει όλη τη δουλειά τους από την αρχή μέχρι και σήμερα και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που και οι προηγούμενοι εντόπισαν, σε αυτή την πρώτη περίοδο της δουλειάς τους, που είχε να κάνει με τη μελέτη και την κατασκευή των μαγαζιών, των καταστημάτων. Την θεωρώ πολύ σημαντική για τη μετέπειτα δουλειά τους, αυτή την περίοδο ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι ήταν μια σπουδή πάνω στη μελέτη του ελάχιστου χώρου, πάνω σε εκείνες τις δεσμεύσεις που έχεις να διαμορφώσεις έναν πολύ μικρό χώρο και πολλές φορές με ένα σύνθετο λειτουργικό πρόγραμμα. Και επίσης, την ίδια στιγμή,
να πρέπει προς την πόλη να εκφράσεις αυτό το ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει κάθε φορά το κατάστημα. Και βεβαίως να ξεχωρίσει μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό. Επίσης, υπόθηκε μου φαίνεται και από τον Ηλία προηγουμένως, η ταχύτητα της κατασκευής. Ο χρόνος ποτέ δεν περισσεύει όταν έχεις να κάνεις ένα κατάστημα. Η ακρίβεια και ο σωστός συντονισμός επίσης των συνεργείων νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ ακριβώς στην κατοπινή τους πορεία, στην οργάνωση δηλαδή και στην κατασκευή, πέρα από τη μελέτη βεβαίως, των έργων που σήμερα βλέπουμε μπροστά μας. Θα αναφερθώ τώρα ακριβώς σε αυτά τα έργα που είδαμε ή πολλοί από εσάς έχετε επισκεφθεί. Δεν θέλω να μένω στην εικόνα της αρχιτεκτονικής, θέλω να μένω στο βίωμα της αρχιτεκτονικής και αυτό μόνο όταν επισκέπτεσαι τα έργα μπορείς να το νιώσεις και να το καταλάβεις. Και θέλω να πω κάτι που μου φαίνεται ότι χαρακτηρίζει, αν δεν λαθεύω, την αρχιτεκτονική τους. Το βλέμμα τους, έχω την εντύπωση, ήταν στραμμένο προς τον διεθνή χώρο και τη Δύση. Αλλά νομίζω ότι πάντα η καρδιά τους φόλιαζε στην Ελλάδα. Φόλιαζε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, είτε αυτές είναι οι κλιματολογικές, είτε ήταν οι κοινωνικές συνθήκες και οι οικονομικές βεβαίως. Το έργο τους νομίζω ότι πηγάζει μέσα από αυτήν την όσμωση. Από τη μια μεριά των διεθνών ρευμάτων που επηρεάζουν όλους μας και από την άλλη των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούσαν κάθε φορά, σε κάθε χρονική συγκυρία, στον τόπο μας, στη χώρα μας. Θα έλεγα ότι πράγματι, όπως υπόθηκε, είναι μια αρχιτεκτονική μοντέρνα, μακριά από κάθε παγίδα γραφικότητας και φολκλόρ. Θέλω όμως, πέρα από την εικόνα ή τις εικόνες που βλέπουμε, να μιλήσω για κάτι πιο βαθύ από το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο ή αν θέλετε το ιδίωμα της δικής τους αρχιτεκτονικής που είναι άμεσα ορατό μέσα στην πόλη. Με ενδιαφέρει δηλαδή περισσότερο να σταθώ και να δω την αρχιτεκτονική τους και κυρίως τι κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα. Να μιλήσω δηλαδή για το σώμα και όχι για το ρούχο αυτής της αρχιτεκτονικής. Μου φαίνεται ότι δύο λέξεις χαρακτηρίζουν πάρα πολύ την αρχιτεκτονική τους. Η μία είναι απλότητα και η άλλη καθαρή συνθετική δομή. Καθαρές συνθετικές γραμμές. Θα ήθελα λίγο αυτό να το αναλύσω περισσότερο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι μια αίσθηση που βλέπουμε απ' έξω, απλά τη φωτογραφίζουμε, τη θαυμάζουμε. Κυρίως είναι βίωμα, είναι ο χώρος και πώς αισθάνομαι μέσα σε αυτόν, πώς ζω μέσα σε αυτόν. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα έργα τους χαρακτηρίζονται από μια σαφή και απλή συγκρότηση της συνθετικής δομής τους. Απλές γραμμές. Εάν μελετήσετε δηλαδή τις κατόψεις και τις τομές τους, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, θα δείτε ότι οι χειρονομίες τους έχουν μια απλότητα, καθόλου απλοϊκότητα όμως. Θα μπορούσε δηλαδή με χειρονομίες να την εκφράσει κανένας με απλές γραμμές που έχουν σχέσεις μεταξύ τους, φτιάχνοντας κάθε φορά έναν εσωτερικό χώρο ζωής. Το δεύτερο είναι, που έχει σχέση με το προηγούμενο, η ξεκάθαρη τυπολογία τόσο της κάτωψης όσο και της τομής. Εάν μελετήσει κανένας πιο προσεκτικά τα σχέδιά τους, αυτό θα το διακρίνει. Επίσης, μια άλλη αίσθηση που φαίνεται και από τις φωτογραφίες είναι η αίσθηση της ανοιχτότητας των εσωτερικών χώρων. Δεν είναι χώροι κλειστοί, είναι χώροι που αφήνουν το βλέμμα να βγει έξω. Προσπαθούν να δουν τον χώρο σε ενιαίο, τόσο το έξω όσο και το μέσα. Αυτή λοιπόν η ανοιχτότητα και η αίσθηση που έχω όταν βρίσκομαι μέσα σε αυτόν τον χώρο μου φαίνεται ότι χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο των έργων τους. Άσχετα αν αυτά είναι κατοικίες, ξενοδοχεία,
γραφεία κτλ. Θα έλεγα, σε σχέση με αυτό που είπα, ότι η καρδιά τους φωλιάζει εδώ στη χώρα μας, ότι αν τα παρατηρήσει κανένας τα έργα, θα δει ότι μπορεί να διακρίνει εκείνη την πανάρχια και σχεδόν διαχρονική συγκρότηση του μεσογειακού αρχιτεκτονικού χώρου, που το διακρίνουμε στα περισσότερα από τα έργα τους, δηλαδή αυτή την εναλλαγή που μίλησε και προηγουμένως ο Ηλίας, ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, με τη μεσολάβηση του ενδιάμεσου χώρου. Μου φαίνεται αυτός ο ενδιάμεσος χώρος αποτελεί ένα κλειδί ανάγνωσης του αρχιτεκτονικού έργου του γραφείου. Είτε αυτός είναι στεγασμένος οριζόντια, είτε προστατεύεται από περσίδες ηλιοπροστασίας, είναι πάντα ακριβώς αυτό το ανάμεσα. Γιατί εκεί ζούμε, σε αυτόν τον τόπο, τον περισσότερο χρόνο. Επίσης, μου φαίνεται ότι τονίζουν και το κάνουν συνειδητά, σαν μια βαθιά πίστη, ακριβώς την ανάγκη δημιουργίας αυτών των χώρων. Και εκεί μου φαίνεται ότι έγκυται και η διαφορά, ανάλογα σε σχέση με παραδείγματα του εξωτερικού που είδαμε, ότι γίνεται μια προσπάθεια, ακριβώς η αρχιτεκτονική αυτή, να φυτρώσει όπως τα λουλούδια μέσα στο συγκεκριμένο τόπο. Επίσης, κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό, είναι το μέτρο στη χρήση των διαφορετικών υλικών που προσπαθούν να βρουν την καταλληλότερη σχέση μεταξύ τους. Το πώς δηλαδή τα υλικά θα έρθει να κουμπίσει το ένα δίπλα στ' άλλο. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ το θεωρώ από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα σε έναν αρχιτέκτονα, στο πώς τα υλικά θα συντεριαστούν το ένα με το άλλο. Και μου φαίνεται ότι στη δουλειά τους αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τέλος, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι για το βίωμα που καθοδηγεί τις συνθετικές επιλογές τους. Ο χώρος δηλαδή δεν καθορίζεται μόνο μέσα από τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως πώς ζούμε μέσα σε αυτόν. Δημιουργούν, όπως είχα πει και προηγουμένως, χώρους φωτεινούς, ευχάριστους, να μπορώ μέσα εκεί να είμαι χαρούμενος όταν βρίσκομαι, να μην εγκλωβίζομαι, να αφήνω το βλέμμα ενδεχομένως μέσα στην θέα, μέσα στον κήπο, μέσα στο υπαίθριο χώρο. Άρα αυτά λίγο πολύ συγκροτούν αυτό που θέλω να ονομάσω σώμα της αρχιτεκτονικής και το οποίο δεν είναι πάντα πολύ διακριτό. Και κυρίως για να το συνειδητοποιήσει κανένας και να το κατανοήσει, πρέπει να το βιώσει. Δηλαδή πρέπει να επισκεφτεί αυτούς τους χώρους. Και τότε μόνο μπορεί να νιώσει αυτό ακριβώς που προσπαθώ να σας πω. Επίσης, άλλο κάτι που σκεφτόμουν αυτές τις μέρες και κοιτώντας την αρχιτεκτονική των συναδέλφων, είναι ότι η αρχιτεκτονική της, έχω την εντύπωση ότι είχε πάντα μια σχέση με την πόλη και με αυτή την έννοια αποπνέει μια έντονη αστικότητα. Είναι ο τρόπος δηλαδή που κατά κάποιο τρόπο η πόλη περνάει μέσα από τα έργα τους και ξαναβγαίνει πάλι στην πόλη. Άρα αυτή η λέξη αστικότητα μου φαίνεται ότι χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική τους. Έχω την εντύπωση ότι η καλή αρχιτεκτονική, και εδώ μιλάμε για μια καλή αρχιτεκτονική, εμπεριέχει μυστηριωδώς μια φρέσκια επικαιρότητα, κάτι το εφήμερο δηλαδή, αλλά την ίδια στιγμή και μια βαθιά διαχρονικότητα. Είναι αυτή η μυστηριώδη σχέση ενός παρελθόντος, ενός παρόντος και κάθε φορά ενός μέλλοντος, γιατί όταν κτίζουμε ένα καινούριο κτίσμα, προφανώς αναφερόμαστε σε μια μελλοντική ζωή, σε αυτό που πρόκειται να συμβεί μέσα. Είναι ακριβώς αυτή η αγωνιώδης προσπάθεια των αρχιτεκτώνων και μου φαίνεται ότι στο έργο των Ιωάννου Σωτηρόπουλου Βαρκίντερ αυτό είναι πολύ φανερό, μιας αγωνίας για να δημιουργήσουν κάθε φορά αυτό που είναι η δουλειά μας, που είναι ο άγνωστος χώρος. Ένας χώρος ο οποίος δεν έχει υπάρξει από τα πριν. Και πρέπει μέσα από τα σχέδια, τις μακέτες που κάνουμε, τα 3D τώρα,
τις φωτογραφίες, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε σε αυτόν τον χώρο και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να βιώσουν αυτόν τον χώρο, να μπορέσουν να τον καταλάβουν πριν αυτός κτιστεί. Αυτή είναι η πιο δύσκολη φάση της δουλειάς μας. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει, όπως ας πούμε πιθανέ ένας πίνακας ζωγραφικής που τον βλέπεις, πας, μου αρέσει, τον αγοράζω. Η αρχιτεκτονική είναι κάτι το η οποία είναι απούσα. Είναι κάτι που πρόκειται να γίνει. Δεν υπάρχει. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ακριβώς αυτή η γωνία και το πείσμα που διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια, από όσο τους ξέρω, πάνω σε αυτήν την αρχιτεκτονική, να φτιάξουν χώρους βιώματος, χώρους ως δοχεία ζωής, τους χαρακτηρίζει. Θα έλεγα ότι η αρχιτεκτονική είναι μια τέχνη ή επιστήμη, αν προτιμάτε, που δεν κρίνεται μόνο στο παρόν. Πρέπει να γράψουν πάνω στο πρόσωπό της οι ρητίδες του χρόνου. Τότε, μετά από πολλά χρόνια, θα μιλήσουν για αυτοί οι μελλοντικές γενιές. Όταν αυτή θα μένει μόνη της, μακριά από τις μόδες που τη συντροφεύουν στον καιρό της. Τότε που θα στέκει δίπλα σε κτίρια παλιότερα, αλλά και νεότερα, που θα έχουν εντωμεταξύ χτιστεί δίπλα τους. Έχω την εντύπωση ότι για να μιλήσει κανένας και να κρίνει την αρχιτεκτονική, πρέπει να την κρίνει τόσο στο παρόν, με ένα, θα έλεγα, βλέμμα του σήμερα, αλλά η καλή αρχιτεκτονική κρίνεται μέσα στον χρόνο και κυρίως από τους ανθρώπους που τη βιώνουν και τη ζουν. Δεν είναι στιγμές που περπατάτε στην πόλη και εκεί που περπατάμε γρήγορα μέσα στο ρυθμό ξαφνικά κοντοστεκόμαστε και στρέφουμε το βλέμμα μας πάνω σε ένα κτίριο, ένα νεοκλασικό, όπου πάνω στους οβάδες βρίσκονται ξεθοριασμένα χρώματα ή ένα μεσοπολεμικό με αυτά τα καταπληκτικά πελεκημένα αρτιφισιέλ ή πιθανά ένα κτίριο του 60, όπου διαγράφεται έτσι πολύ καθαρά στην όψη του η συνθετική του δομή. Έχω την εντύπωση ότι ακριβώς αυτό είναι που χαρακτηρίζει την καλή αρχιτεκτονική. Και έχω την πεποίθηση ότι και στο μακρινό μέλλον, μετά από πολλά χρόνια, κάποιοι Αθηναίοι θα κοντοστέκονται στα κτίρια των Ιωάννου Σωτηρόπουλου και Βαλγκίντερ και αυτό θα είναι ένας ουσιαστικός, βαθύς τίτλος τιμής, ίσως ο πιο ουσιαστικός για την αξία της καλής αρχιτεκτονικής. Σας ευχαριστώ.